Καταρχήν θέλω να πω ότι εγώ πήρα να μιλήσω μαζί σου. Δεν πειράζει. Και τυχαίνει να κάνει εκπομπή. Έτυχε. Φίλε, με εκπλήσεις. Πώς είσαι? Εκπληκτικά, φίλε. Δεν... Πώς θα το δώσω να καταλάβεις τώρα. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματα μου. Κοιμόμουν και χαιρόμουν. Εγώ έχω μείνει Αθήνα, αδερφέ. Θέλω να μου πεις αν έχει έρθει καταρχήν το νερό. Αν σταμάτησαν οι πλημμύρες και πώς πάει η πόλη μας μετά από το κύπελο. Εδώ ρε Γιώργο, το μετρό ήρθε, το νερό δεν θα έρθει. Να σου πω, νερό έχουμε. Ήταν το πρώτο πράγμα που είδα μπαίνοντας σπίτι το πρωί κατά τις 6. Εντάξει. Και μετά. Έπαιξε μπανάκι, όλα καλά. Έπαιξε μπανάκι, φίλε, είμαστε καλά. Και δεύτερον, έχουμε και ρεύμα, φίλε. Έλα να ζήσεις την ένταση, την εμπειρία. Έχουμε, ναι, αυτό που σου λέω. Είναι εντάξει, εγώ επειδή τόλμησα να πάω πλημμύρι στο μαγαζί μου και δεν πλημμύρισα από νερό, από τον υπόνομο πλημμύρισε. Τα όλα. Κάνω μου και καθάρισα μια ολόκληρη μέρα, έτσι για τελευταία στιγμή. Να, ωραία. Έτσι, έτσι κάναμε, το κράτησα μυστικό, το κράτησαμε όλοι μυστικό, έτσι όπως έπρεπε κανονικά. Και να κάνω μια ερώτηση, δηλαδή τώρα μας ακούνε για να καταλάβω. Είμαι σε αέρα, έχω ανοιχτή ακρόαση στο μικρόφωνο μου πάνω. Αέρα, να περιορίσω δηλαδή λίγο τα παιδιά. Ναι, εντάξει, όχι. Τι έγινε, δεν ξέρω κόσμο. Ωραία, έχει το 4 στα 4 λοιπόν, ωραία. Πάμε. Είμαστε καλά, είμαστε καλά, το πάμε καλά. Στο τελικό του 14 γιατί δεν έκανες? Γιατί ήμουνα, έκανα τα γυρίσματα από World Party κάπου ήμουν. Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι το World Party δεν πρέπει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, εντάξει, το καταλαβαίνεις αυτό. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ναι, από εδώ και πέρα λοιπόν, όποτε έχει τελικό διακόπτονται τα γυρίσματα και έρχεσαι και κάνεις τα τατουάζ, φίλε. Αυτό είναι. Θέλεις να σου πω ποιο είναι το καλύτερο από όλα? Ποιο? Θα σου πω ότι αυτή τη φορά με πρόλαβε και με πήρε τηλέφωνο ο Πέλκας από μόνος του. Μόνο αυτό θέλω να σου πω. Αφού νιώθει, ρε. Αφού νιώθει το Παοξάκη, ρε φίλε. Νιώθει. Είναι δικό μου. Όλοι νιώθανε, να ξέρεις. Επειδή λίγο η παράδοση, εντάξει τώρα, φιλικά και φιλικά να σου πω ότι η φάση είναι ότι δεν το λέμε πουθενά, ούτε καν στους ίδιους. Εκεί πέρα το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Γιατί παίρνω κρυφά, πάω στο δωμάτιο κρυφά. Και μαζεύονται όλοι εκεί, τα λέμε λίγο. Στο ξενοδοχείο έγινε. Έχουμε ανοιχτή κοινωνία με το λαό που είναι έξω, αυτό πρέπει να το πω. Τηλεφωνικά ή οτιδήποτε. Γίνονται τα απαραίτητα τηλέφωνα, γίνεται η απαραίτητη συνεννόηση. Γίνεται το τατουάζ και μετά την άλλη μέρα πάμε και το σηκώνουμε. Τι λέει δηλαδή, παράδοση, δεν έχει αλλάξει κάτι, να ξέρεις. Και θα παραμείνει έτσι. Και θα, έτσι θα το κρατήσουμε, ναι. Και θα παραμείνει έτσι. Πού είσαι, Αθήνα είσαι? Ναι, έχω μείνει εδώ ρε φίλε για δουλειές και είμαι τώρα που μιλάμε στην κίνηση κλασικά, εντάξει, και πρέπει να μιλάω στα τηλέφωνα εδώ μεταξύ, σε πήρα τηλέφωνο να σας ακούσω, μας ακούει όλη η πόλη εκεί, εντάξει. Δεν πειράζει, φίλε, έτσι είναι. Είμαστε από την άκρο σημαντική Θεσσαλονίκη. Έτσι, μπράβο, φίλε. Το καλά σλόγκαν, το βλέπεις, ε. Έχω γελάω από χθες, αδερφέ, μόνο το έχω να σου πω, δεν μου πέφτει. Ακριβώς αυτό, ρε φίλε, ακριβώς αυτό. Το ηθικό. Το ηθικό είναι ακμεότατο, ακμεότατο. Πότε γυρνά, σας δούμε. Τι? Να θα με καλέσει. Ένα δικέτρο που μέσα μιλάει εδώ το GPS. Το 300 μέτρα είναι να κάνω δεξιά. Έλα. Από την τρέλα μου. Λοιπόν, και θα γυρίσω τέλος εβδομάδας και ένα πίσω. Δεν έχω αλλάξει. Και τέλος Θεσσαλονίκη μένω. Εννοείται, ρε φίλε, πού να πας τώρα. Α, σε καλά είμαστε εδώ. Με τα πόδια όλα. Άντε, σε δούμε. Καλώς ήρθες, σε δούμε. Άντε, άντε. Λοιπόν, αγοράκι μου, σ' αγαπάω, σε φιλώ. Λέμε, Γιώργο, καλά είμαι. Είμαι χαρούμενη να πιάσαν όλοι οι παιδιά χθες το βράδυ. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε πολλές εγκυμοσύνες σε 9 μήνες. Ξεκούρασα. Κάτι γιατί αυτή μιλάει και όλα από το GPS συνέχεια για αυτήν. Κλείσε, άντε, κλείσε. Άντε, γεια. Φεύγω, έχω κάτι ραντεβού να κάνω. Φιλιά, Γιώργο μου, έλα, σε φιλό. Φιλιά, 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 φιλιά.